Δεν υπάρχει ένα χάπι, ένα εμβόλιο για τη βλακεία να γίνει κάποιος καλά. Εμπρός. Εσύ έτσι χάρη. Γαμώ το Παναθηναϊκό, γαμώ και τη 13 σας όλοι. Ρε φίλε, το λες πολύ γρήγορα. Πιο σιγά να το κουβεντιάσουμε μαζί, δεν γίνεται να το πούμε. Εμπρός. Τι έχεις κάνει βρε μαλακιστήρι εσύ. Ρε τι τραβάμε ρε γάμο. Πέρασε και της Παναγίας και νόμιζα θα έχετε γίνει καλά, αλλά πού να γίνεται καλά. Εμπρός. Λοιπόν, ή θα μιλήσετε, θα φύγω. Κανονίστε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Τι γίνεται. Καλά. Θέλω, Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, φαίνεσαι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το μάτς που δώσατε με τη Wolves. Όχι, θέλω να μιλήσουμε για τον Golf. Φίλε, δεν ξέρω τι κάνει προηγούμενος. δεν ξέρω τι... Εντάξει, έλα, λέγε, πάμε, ναι, έτσι, για να γελάσω και λίγο, γιατί μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Για πες. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το μάτς με τη Wolves. Ναι, πες μου, τι θέλεις. Η Ευρώπη, που πριν κάποια χρόνια, ερχόταν στην Ελλάδα και μας έκανε παρατηρήσεις. Κάτσε, κάτσε. Είναι δυνατόν να κάνεις τα πράγματα. Περίμενε, να ακούσω καλά γιατί δεν άκουσα τίποτα. Για πάμε πάλι. Λέω. Ναι. Αν και Παναθηναϊκός. Ναι. Έχω να πω ότι η Ευρώπη που πριν λίγα χρόνια ερχόταν στην Ελλάδα και μας έκανε παρατηρήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Που ήρθατε στην Ελλάδα. Που ερχόταν. Γαμώ τα γεία, γαμώ. Ρε μην έρθει δυνατά κι εσύ. Έλα, μ' ακούς. Ναι, έτσι μίλα δυνατά. Έχω να πω ότι ναι. Η Ευρώπη που ερχόταν στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια και μας έκανε παρατήρηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιος? Η Ευρώπη. Α, η Ευρώπη μας έκανε παρατήρηση, ναι. Η UEFA. Ναι. Και μας έπαιζε ανώτερη. Έχω να πω ότι... Αυτό, δηλαδή, τι έχω στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο τον έχω, τι πράγματα είναι αυτά. Απ' την Κρήτη, σε ρε. Όχι, όχι. Από πού? Από Ξυλόκαστρο, προγονησία. Εκεί στο Ξυλόκαστρο δεν μιλάνε έτσι οι άνθρωποι, ρε. Ναι, ωραία. Άκουσε με φίλε, δεν άκουσα τίποτα στο λόγο μου. Δεν ξέρω τι σκατά είπες. Η UEFA τι έκανε. Λέω, η UEFA. Ναι. Που ερχόταν και μας έλεγε, μας έκανε παρατηρήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Βλέπουμε κάνει αυτά τα πετροκόμματα στον Ολυμπιακό. Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν. Αυτό θέλω να πω. Μπράβο ρε αγόρι μου, το κατάλαβα. Δηλαδή, και η ολόκληρη UEFA δεν μπορεί να βάλει σε τάξη κάποια πράγματα. Τι να κάνει. Τι γίνεται, δηλαδή, εδώ πέρα ο Ολυμπιακός έπρεπε να συνεχίσει και να παίξει και τελικό για μένα. Αυτό γίνεται τελικό. Σωστό, μπράβο σου, άκουσε με. Δηλαδή, η UEFA θες να επέμβει εδώ στη γαμημένη την ΕΠΟ. Είναι... Τι να σου πω τώρα, έτσι, αυτό έτσι, είναι ρε παιδί μου, η ΕΠΟ δεν κάνει καλά τη δουλειά της στην UEFA. Άκουσε με παιδιά, άκουσε κάτι που θα σας πω. Ο αγώνας Wolves Ολυμπιακός ήταν εντεταλμένος ο διαιτητής να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τι, να πάω λίγο πιο μακριά. Τι να προτιμήσει το UEFA, την Ελλάδα ή την Αγγλία. Την Ευρώπη. Ποια... Την Ελλάδα να προτιμήσει, αφού είναι ανώτερη. Καλά, γόρι μου, καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ, άκουσα με. Ακούστε, παιδιά, η UEFA ήθελε, βάσει αυτά που κάνει η ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια, αλλά τις λέει η UEFA, αλλά κάνουνε, έτσι. Τι να θέλει να προτιμήσει η UEFA, τη Γουλς ή τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ποια Γουλς τώρα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, απλά, δεν θέλει το ελληνικό ποδόσφαιρο η UEFA. Λόγω λένε τόσα πράγματα να γίνουν στην Ελλάδα, στην ΕΠΟ και δεν γίνονται. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και στα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός ανώτερος και με 10 παίκτες στο Καραϊσκάκι και σε άδειο Καραϊσκάκι θα μου πεις άδειο ήταν και εκεί. Ναι, εντάξει, άδειο ήταν και εκεί. Αλλά εκεί στο Καραϊσκάκι, όμως εδώ μάλλον στο Καραϊσκάκι δεν ήταν ο διαιτητής 100-0 Ολυμπιακός, ήταν 50-50. Μην πω 60-40 υπέρ της Γουλς. Εκεί πέρα ήταν 100-0 ο διαιτητής στην Αγγλία.
ή δεν ήταν. 100-0 ήταν. Τη γραμμή τη βάλανε όπου θέλανε, δύο μπέρατε δώσανε στον Ολυμπιακό και ακυρώσανε και γκολ. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Ποια γουλς. Και με δύο απουσίες εγώ σε μέδο και... και σα. Παιδιά, ακούστε κάτι. Εάν ο Ολυμπιακός δεν είχε τις απουσίες αυτές, θα παίζαμε με τη Σεβίλη. Εγώ δεν θα πω ότι θα την κερδίζαμε 100 σίγουρα, αλλά ένα 60-40 Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τη Σεβίλη. Αυτή τη Σεβίλη που είδα. Ναι, καλύτερος ήταν. Μην γεννάτε καθόλου. Με κανονική ομάδα αυτή που ξέρατε. Δεν θα πω πριν δύο μήνες που είμαστε ακόμα καλύτεροι. Θα πω αυτή την ομάδα. Απλά να μην είχα τις απουσίες αυτές.